λοιπόν. Παρακαλώ. Περιμένω να ακούσω. Γιατί ήρθατε εδώ? Τι έχει συμβεί στα αλήθεια? Και τι θέλετε από μένα? Γιατί είμαι σίγουρος ότι κάτι θέλετε. Επειδή σε θεωρώ φοβερά αξιόλογο άτομο, θα σου πω. Αλλά δεν θα τα πεις στις άλλες. Είμαι όλος αυτιά. Το βλέπω. Λοιπόν, εμείς οι τρεις, είμαστε τρεις... Κυρία, είστε καλά? Τώρα ήταν ανάγκη. Μπήκα, σπίτι είμαι. Με ποιον μιλάς? Με την κυρία Μπία. Βρήκατε γιατρό? Κάποιος είναι άρρωστος. Καρδιά που τον έχουν στο νοσοκομείο. Τα κλειδιά που τα βρήκες? Συνάντησα την κυρία Μπία και την κυρία Σούλα στην είσοδο. Αυτές μου τα έδωσαν. Μου είπαν να ανέβω πάνω και να προσέχω την κυρία. Εξαίρετος νέος. Ήρθα να δω πώς είναι. Δεν ήρθε σήμερα σχολείο και ανησύχησα. Καλέ! Ναι, ναι, σας ακούω. Αχ, ελάτε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν τη βλέπω καθόλου καλά. Η φωνή σας είναι τόσο σαγηνευτική. Το ξέρετε ότι έχετε κάτι που μαγνητίζει τις γυναίκες? Ναι, μ' ακούτε. Αν δεν βρείτε γιατρό σήμερα δεν έγινε και τίποτα. Και αύριο μέρα είναι. Από πού σε πήραν? Από το δρόμο δεν ακούσατε? Ψάχνουν για γιατρό. Πώς το έπαθε? Έλατε. Κοίτανε τόσο νέα. Α, τα χάπια αυτά είναι. Και το ήξερα, δεν έπρεπε να παίρνει τόσο πολλά. Ποια χάπια? Τα ηρεμιστικά που παίρνει. Μόλις έρθει ο γιατρός θα του πω να τα ελέγξει. Κοίτα να δεις, Γκαντεμιά. Αλλά πού θα πάει, θα τη βρω την άκρη. Κάποια κάποτε θα μιλήσει. Θα σπάσει και θα μιλήσει. Πώς σας φάνηκε η Αθήνα μας? Ορίστε. Μένετε χρόνια στο εξωτερικό? Στην Ηλιούπολη μένω, κυρία. Δεν σας πιστεύω. Αποπνέετε έναν ευρωπαϊκό αέρα. Σαν έχετε έρθει μόλις από μια χώρα της Ευρώπης. Πέρυσι είχα πάει με τη μαμά μου στη Βουλγαρία. Αχ, η Βουλγαρία. Τι να σας τρατάρουμε? Πώς είπατε? Πρώτη φορά στο σπίτι μας να μην σας κεράσουμε κάτι. Παιδί! Παιδί! Δεν ακούει. Ήταν απασχολημένος. Και εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί που είναι απασχολημένοι. Προτιμώ τους ελεύθερους. Εσείς? Μάλιστα. Είστε ελεύθερος? Ελεύθερος είμαστε. Γιατί δεν έρχεστε λιγάκι πιο κοντά? Φοβάστε? Όχι, δεν φοβάμαι. Τότε ελάτε. Θέλετε να πάμε μαζί ένα ταξίδι? Όλοι τάξη. Ήρθαμε. Τι γίνεται εδώ? Γνωστές φυσιογνωμίες. Ειδικά ο κύριος. Κοπελίτσες τώρα που τις ξαναβλέπω δεν μου θυμίζουν κάτι. Είναι καλά? Κυρία Μπία, νομίζω ότι με θέλει. Τα βλέπετε, γιατρέ? Χάλια είναι η γυναίκα. Μη μου ανησυχείτε. Θα δούμε τι συμβαίνει. Αυτός ο νεαρός μου αρέσει. Εσένα, λέει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάντα πίστευα σε αυτή τη σχέση. Επιτέλους. Τι μπράβο, καλέ. Κάντε κάτι, γιατρέ, τι χάνουμε. Αυτός είναι ο γιατρός? Ναι, Κέτη μου. Και αυτός μ' αρέσει τώρα. Α, όχι. Κυρία Μπία, πείτε κι εσείς κάτι. Κέτη μου, η αλήθεια είναι ότι το παιδί έχει σειρά.
Αχ, δεν ξέρω ποιον να διαλέξω. Και εκείνος ο παχουλούλης με τα μεγαλούτσι καθιά μου άρεσε. Ποιον λέει? Τον τάμπο το ελεφαντάκι. Ποιον λέει? Το Σάβα λέει. Α, παπά, γιατρέ, κάντε κάτι. Από φιλόλογος πάει να μας βγει η Εμμανουέλα. Και αυτή στο χώρο της εκπαίδευσης ανήκει βέβαια. Με την ευρύτερη γένεια. Άντε, τι κάνουν το σνόρ εκεί μέσα. Λες να έχει βάλει κάτω το γιατρό και να... Καλά, ντε. Μην κάνεις έτσι, μια σκέψη έκανα. Δεν θα ξαναμιλήσω. Γιατρέ μου, το κάνατε. Τελειώσατε την εξέταση. Την εξετάσατε. Ναι. Πείτε μας, γιατρέ, τι κάνει η κυρία Κέτη, γιατί αγωνιούμε. Να σας πω. Όχι εδώ, γιατρέ. Καλύτερα ιδιαίτερος. Πέστε μας, γιατρέ, θα γίνει καλά? Σαφώς και πρόκειται για μια σοβαρή διαταραχή του νευρικού συστήματος. Όμως, παρόλο που ήταν έντονη, νομίζω πως θα είναι παροδική. Μήπως φταίνε αυτά τα χάπια που παίρνει, γιατί τα κατεβάζει στα στραγάλια. Ναι, ξέρω, είδα τα ηρεμιστικά που τις χορηγούνται. Αν δεν τις χορηγούνται, γιατρέ, μόνη της τα παίρνει. Έχει μια συνταγή από το 1996 και έχει βγάλει με αυτή μια οχταετία. Βέβαια, η χρόνια χρήση ηρεμιστικών είναι επικίνδυνη, αλλά τα είδα τα χάπια. Δεν είναι τόσο δυνατά έτσι ώστε να προκαλέσουν τόσο μεγάλο κακό. Είναι εθισμένη. Εθισμένη δεν είναι. Με το παραμικρό πάντως εκεί τρέχει. Από πότε? Σας είπα, έχει 8 χρόνια. Τι συνέβη τότε? Με είχε πιάσει με τον άντρα της, τον νεροχύτη της κουζίνας. Τι με κοιτάς τώρα έτσι? Είναι ώρα για ντροπές. Αν δεν ξέρει ο άνθρωπος, πώς θα βοηθήσει? Γιατρέ, μήπως πρέπει να πάμε να δείτε τον νεροχύτη, να κάνετε μια αυτοψία? Βέβαια, έχει αλλάξει το πλακάκι της κουζίνας από τότε. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, δεν. Γιατί τότε ήταν μπλε, τώρα είναι κόκκινο. Μπορντό. Μπορντό. Δεν παίζει ρόλο το πλακάκι. Απλά η γυναίκα πρέπει να ξεκουραστεί και να πάψει να παίρνει ηρεμιστικά. Ακόμα και αυτά τα ελαφρά που παίρνει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Να είστε καλά. Κι αν οτιδήποτε άλλο προκύψει, ειδοποιήστε με. Ναι, βέβαια. Μπία, δεν πηγαίνεις να ρίξεις μια ματιά, να δεις πώς είναι? Ναι, ναι. Χάρηκα, γιατρέ μου. Χάρηκα. Γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος υγιής, όπως η κυρία Κέτη, έπαιρνε αυτά εδώ τα χάπια, τι επιπτώσεις θα είχαμε? Αυτά είναι πολύ δυνατά. Πού τα βρήκατε? Απαντήστε μου. Χορηγούνται μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Το ξέρω, απαντήστε μου όμως. Θα μπορούσε να οδηγηθεί στην κατάσταση που οδηγήθηκε? Ο συνδυασμός χρόνιας χρήσης άλλων ηρεμιστικών και η χρήση αυτών, νομίζω πως ναι. Ναι, θα μπορούσε. Στο τσακ. Μπία. Φωτιά στην πυρκαγιά. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι σε μια δουλειά όπου θα υπήρχαν εντάσεις και καυγάδες. Αργά ή γρήγορα πιστεύω θα κατέρεα. Ενδιαφέρον. Δεν πρόκειται να μιλήσω άσχημα για συνάδελφο, να αδικήσω ή να κουτσομπολέψω κανένα. Το να με κατηγορήσει κανείς για κάτι τέτοιο μπορεί πραγματικά να με τσακίσει. Ίσως αυτό να είναι και το τρωτό μου σημείο. Τώρα λοιπόν που βρήκαμε το τρωτό σημείο, για να δούμε τι θα κάνεις. Θα τα ξεράζεις όλα, ναι ή όχι? Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Τι είναι? Τα δρομολόγια των τρένων. Η προεκλογική σου αφίσα είναι. Αυτή ποια είναι? Εσύ. Εγώ? Εσύ. Εγώ είμαι αυτή? Η Μαριέτα Γιαννάκου αυτό λέει όταν βλέπει τη δικιά της. Δεν μοιάζω.
Εννοείται. Τζάμπα πληρώσαμε τόση ηλεκτρονική επεξεργασία. Μα έτσι δεν θα καταλαβαίνει ο κόσμος ποια ψηφίζει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν της αφίσας. Δεν μ' αρέσει. Άμα στην περάσω κολλάρο, θα σου πω εγώ δεν σ' αρέσει. Καλημέρα. Ποια είναι αυτή? Εγώ. Εσύ το ξέρω ότι είσαι εσύ. Αυτή ποια είναι? Και στην αφίσα, εγώ είμαι. Άντε καλέ που είσαι εσύ. Αυτή είναι, κυρία Μπία. Τώρα θα με τρελάνεις. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω αν είναι αυτή. Εγώ τη γέννησα. Πότε? Πριν από 70 επεισόδια. Χάλια είναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Άσε μας ρε βλήμα που έχεις και άποψη. Είναι χάλια. Δεν φαίνεται ότι είμαι εγώ. Σκοπός μας είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι είμαι διαφορετική από τους υπόλοιπους. Έχνια σου κι άμα βγεις θα το καταλάβει. Και ότι αποτελώ μια εναλλακτική πρόταση για τη Βουλή. Αν είμαι σαν τους άλλους, γιατί να προτιμήσει εμένα και όχι κάποιον άλλο πιο έμπειρο. Πρέπει να ξεχωρίζω για να βρω το δικό μου target group. Δεν το καταλαβαίνετε. Τόσο μυαλό θέλει. Η αφίσα μίλησε. Όχι, αυτή. Α. Σε ευχαριστώ που ήρθες μαζί μου. Τι κάνεις εκεί? Αυτά πετιούνται. Τα χάπια μου, τα χρειάζομαι. Νομίζεις. Ο γιατρός είπε να μην ξαναπάρεις. Και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Δεν τα χρειάζεσαι. Δεν έχεις κάνει ποτέ μάθημα σε τρίτη ηλικίου, γι' αυτό τα λες αυτά. Και τι, τέρμα. Αν είναι να στριχτείς κάπου, θα στριχτείς τα πόδια σου. Όχι σε αυτά. Φεύγεις. Ναι. Και αν χρειαστείς κάτι, πάρε τηλέφωνο. Και αν θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον, έχεις το Λαζάρο. Σώθηκα. Μην τον υποτιμάς καθόλου. Αν μπορεί κάποιος από εδώ μέσα να σου σταθεί, είναι αυτός. Άντε, γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, τα κανόνισα. Θα πας μέσα με τα κορίτσια στο μακιγιάζ, αλλά θα είσαι φρόνιμος. Δεν θα κάνεις αυτά που κάνεις την άλλη φορά. Εγώ τι έκανα, κυρία Μπία, είναι φρόνιμος θα είμαι. Πάω. Στο καλό. Το έχω πάρει πολύ ζεστά το θέμα της πολιτικής. Έτσι πρέπει. Αύριο θα βγει και καινούργια αφίσα και το βράδυ ξεκινάμε αφισοκόλληση. Πιστεύω ότι βρήκα την κλίση μου. Θα πάω και σε debate. Να κάτσεις θα βγάζω, ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις. Γιατί? Θα είναι καλό για την υποψηφιότητά μου. Ο Σιμίτης δεν πήγε ποτέ και όλον αυτόν βγάζανε. Σάβα, και εσύ θα ψηφίσεις Τάμη, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε, Δεσποινή, εσείς αστειεύεστε. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι την ψήφο του κυρίου. Έλα, που θα βγάλεις και γλώσσα. Mm. Α, έμαθες τι είπε ο καινούριος καμεραμάν για το φωτιστή? Τι είπε? Τώρα δεν μπορώ να σου πω γιατί ακούει και ο Σάββας. Λέγε καλέ, ο Σάββας είναι τάφος. Εσύ μην τα βγάλεις βούκινο και γίνουμε εδώ μέσα Ιράκ λίγο πριν τις εκλογές. Καλά, άκου. Ψάχνετε κάποιον? Ναι. Το φωτιστή, το μήπως που είναι... Είναι σε μπρίκτο. Α, κρίμα, γιατί ήθελα κάτι να τον ρωτήσω. Α, μήπως ξέρετε εσείς. Ξέρετε τι είπε η κυρία Μπία γι' αυτό? Τι είπε? Γιατί αν θέλεις εγώ μπορώ και εκεί και μετά να... Μια χαρά είσαι. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ακόμα και τώρα δεν μπορώ να πιστέψω πως ξεφύγαμε από τα χέρια των απαγωγέων. Πραγματικά, κι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι πράγματι απίστευτο. Τι έγινε? Μάλλον κάποια διακοπή. Και εσύ γιατί είσαι μες στο φως κι εγώ μες στο σκοτάδι? Θα είναι τοπική, φαίνεται. Μήπως είναι κάποιος συμβολισμός του ρόλου? Φώτα, παρακαλώ, η κυρία Μπέκου δεν φωτίζετε. Καστήλα μου! Καλέ! Στραβώθηκα! Είστε με τα καλά σας! Θα άρεσε τώρα! Τι γίνεται?
Τρία, δύο, ένα, πάμε. Υποψιάζομαι ότι αυτό το τηλεφώνημα είναι δουλειά του παρανοϊκού εμπριστή. Αλλά πώς να το αποδείξω. Βαδίζω τελείως τα τυφλά. Παναγιά μου, εσύ που είσαι μάνα και αγαπάς όλες τις μάνες του κόσμου, ρίξε μου ένα σημάδι για να καταλάβω ότι είμαι στο σωστό το δρόμο. Ρίξε μου ένα σημάδι! Στοπ! Η Παναγιά το έριξε αυτό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δηλαδή, δεν ήταν σκηνοθετικό? Όχι. Άμα δεν ήταν σκηνοθετικό, αυτό παραλίγο να με στείλει στον άλλο κόσμο. Και δεν φοράω και το κράνος μου σήμερα. Εσύ φαγώθηκες να μην φοράς κράνος. Αυτό τώρα σε πείραξε! Από όλα σε συμβαίνουν σήμερα εδώ, το κράνος σε πείραξε! Το κράνος! Όλα! Όλα! Como te llamas? A mí me llamo Αφροδίτα. Y tú? Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Πώς είσαι? Καλά. Καλά, καλά ή... Εντάξει. Έκθεση είχαμε τις δύο πρώτες ώρες. Στα αρχαία έρχεται το δύσκολο. Αισθάνομαι ότι έτσι και ακούσω το πρώτο μαργαριτάρι θα μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Ψυχραιμία. Pues si quieres, podemos tomar un café, charlar un poquito y después. Δεν μου λες τι θα γίνει. Θα αγαπηθούν και μετά. Με τη δουλειά τι θα γίνει. Ποια δουλειά. Έλαντε, ποια δουλειά. Έκανες και καμιά ποτέ. Έλα και τι. Λοιπόν, άκου. Μίλησα στο Λαζάρο, θα έχει το νου του. Θα σε ξαναπάρω στο διάλειμμα, εντάξει. Έλα, εδώ. Ay, sí, sí, venga, fuerte. Τι πάει, Σεμίφρε. Nada. Τώρα δεν σέβεσαι τίποτα πια. Έκανες τη θεά Αφροδίτη Μπάρμπι. Θες να γίνεις κι Έλληνας. Δεν θέλω να γίνω Έλληνας, τα χαρτιά σας θέλω. Ναι, καλά, περίμενε. Δεν περιμένω. Σινιόρε, σου λέω να μου βγάλεις χαρτιά. Το διαβατήριο που έχω δεν είναι καλό. Ούτε που με νοιάζει. Και χαρτιά να σου βγάλουν από το μαγαζί που πας και τσιτσιδώνεσαι. Δεν μου βγάζουν από εκεί. Τότε βρες μία από αυτές που έρχονται και σου βάζουν λεφτά, ξέρεις πού, και παντρέψου τη. Ελληνίδα. Ναι, γιατί. Ναι, καλά. Και να κάνουν και παιδιά, και να μένω εδώ πέρα και να μιλάμε ελληνικά. Χάλια. Εγώ στο σπίτι μου μόνο ισπανικά θα μιλάω. Στο σπίτι σου κάνω ό,τι θες. Εδώ βγάλε το σκασμό. Περδόν. Τι πράγμα. Εσύ δηλαδή δεν ξέρεις τίποτα. Στορκίζομαι, δεν έχω πει τίποτα για κανέναν. Εγώ δεν ήξερα καλά-καλά ότι ο φροντιστής είναι παντρεμένος. Θα τον έλεγα κερατά. Πάντως το πλατό κυκλοφόρησε ότι του έχει βγάλει και τραγούδι. Τι. Τέλος πάντων, εγώ οφείλω να σε προειδοποιήσω. Αν και δεν χρειάζεται, ξέρεις πολύ καλά ποιους έθαψες, άρα ξέρεις και από ποιους πρέπει να φυλαχτείς. Ένα λεπτό. Θες να πεις ότι. Ούτε κι εσύ δεν με πιστεύεις. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που σε πίστεψαν, αλλά την πάτησα. Πώς είστε, κυρία Μπία? Πώς να είμαι, που παραλίγο να πέσει το κεφάλι μου μισός τόνος. Σαββαμούλ, ναι. Με κατηγορούν άδικα ότι έχω πει ψέματα και ότι λέω πολύ άσχημα πράγματα για όλους εδώ μέσα. Έχουν όλοι στραφεί εναντίον μου. Εγώ πάντως, κυρία Μπία, είμαι με το μέρος σας. Να σε καλά, βρε Σάββα. Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Εγώ σας πιστεύω. Εξάλλου σε μένα δεν έχετε πει ποτέ ψέματα. Γιατί να πείτε τώρα?
Λέω ότι αν κάποιος πει ψέματα, αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα σε μένα είχατε πει κάποτε ψέματα, θα το βρείτε από αλλού. Από εδώ μέσα, ας πούμε. Έτσι πιστεύω. Α, έτσι πιστεύεις εσύ, ε? Ναι. Γι' αυτό αν κάποιος πει ποτέ ψέματα, πρέπει να το πάρει πίσω. Γιατί δεν ξέρει ποτέ από πού θα του έρθει. Εμένα μου ήρθε από πάνω. Σκέφτεστε τίποτα? Τίποτα. Όχι, γιατί με κοιτάτε λίγο περίεργα. Μήπως θέλετε να μου πείτε κάτι? Όχι, γιατί αν θέλετε να μου πείτε κάτι έτσι για να βγάλετε ένα βάρος από μέσα σας, για να ξαλαφρώσετε, μιλήστε μου. Όχι, δεν. Δεν. Καλά. Εγώ πάντως εδώ θα είμαι, κυρία Μπία. Θα περιμένω. Solo una cura, io so che lo sai, è una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi, sei tuo guaritore, sei nel tuo mondo, dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. Όχι, όλοι μαζί και όχι τόσο δυνατά! Η Φαντή, για πες τι θέλεις να πεις. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου για την Αντιγόνη. Μάλιστα. Τη φοβάμαι λίγο τη γνώμη σου για την Αντιγόνη. Θέλεις να μιλήσουμε για κάποιο άλλο θέμα καλύτερα? Τι θέμα? Δεν ξέρω, ας πούμε για extensions, για χρωμοσαμπουάν, κάτι που να κατέχεις. Ναι, στην Αντιγόνη φοβάμαι ότι θα ακούσω κάτι που θα με ταράξει. Κυρία. Τι είναι, Λαζάρου? Αφήστε τη να μιλήσει. Υπευθύνη σου, Λαζάρου. Για πες, Φαντή, παιδί μου. Κυρία, εγώ πιστεύω ότι η Αντιγόνη ήταν μια κομπλεξική. Δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Όλα αυτά που έκανε, εγώ πιστεύω ότι τα έκανε μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσει. Η Φαντή, κάτσε κάτω. Κάποιος άλλος, Πατήλα. Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με την Φαντή. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα έκανε από την καλή της την καρδιά. Γιατί στο κάτω-κάτω και η Σμήνη έχασε τον αδερφό της, αλλά δεν έκανε τέτοιες υστερίες. Πατήλα, κάτσε κάτω. Ζήλευε την αδερφή της και για να βγει από πάνω να φανεί ανώτερη και καλά, αποφάσισε να τον θάψει τον αδερφό της. Πατήλα, κάτσε κάτω τώρα! Κυρία, να πω εγώ που ξέρω. Όχι, Λαζάρου. Το θέμα είναι να συνηθίσω. Σωστά, Ερμήνης. Ψώνιο ήτανε, κυρία, που δεν της έδινε σημασία κανείς. Γι' αυτό έκανε και ό,τι έκανε. Καμιά χοντρέλα που δεν είχε γκόμενο θα ήτανε. Ερμήνη, φτάνει! Κυρία! Τι είναι, Κρασά, συμφωνείς με τους μαθητές σου? Όχι, κυρία, εγώ διαφωνώ. Α, μπράβο, παιδί μου, για. Μάθαμε, κυρία, να τα ρίχνουμε όλα στους χοντρούς. Αυτό είναι άδικο. Αυτό ήθελες να πεις? Μάλιστα. Βέβαια, η κοπέλα ήταν ψωνάρα. Είναι πασφανές και από την υπόθεση. Άρα δεν λέει πουθενά πόσα κιλά ήταν. Παράληψη του συγγραφέα. Κάτσε κάτω τώρα! Ψάχνουμε, κυρία. Δουλειά σου, εσύ. Δεν θα βρείτε τίποτα. Έχω φυλάξει εγώ κάπου μερικά. Τα βρήκε η κυρία Μπία και τα πέταξε. Ναι, αλλά δεν αντέχω άλλο. Είμαι στο τσακ. Κυρία. Τι θες? Να πω κάτι. Για ποιο πράγμα? Για την Αντιγόνη. Εγώ, κυρία, την καταλαβαίνω. Δόξα σου, Θεός. Είχα μια ξαδέρφη που ήταν έτσι ακριβώς. Η αδερφή της, βλέπετε, που δεν τη χώνευε καθόλου, της είχε φάει τον κόμενο και έτσι μια μέρα... Φέντας! Κάτσε κάτω! Μα δεν τελείωσα, κυρία! Τελείωσα όμως εγώ! Πηγαίνετε έξω όλοι για διάλειμμα! Μα, κυρία, μόλις μπήκαμε. Μόλις μπήκαμε? Τι θα πει μόλις μπήκαμε? 12 λεπτά έχουν περάσει. 12 ολόκληρα λεπτά. 12 λεπτά είναι 12 λεπτά. Για πρώτη μέρα νομίζω ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά. Δεν αντέχω άλλο. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου, μια κόλαση ζω. Μα γιατί? Ξέρεις τι είναι να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις ολόκληρη. Καλύτερα να είχα γίνει πεζοναύτης. Έτσι ξαφνικά έγιναν όλα αυτά. Εντελώς, και δεν φταίω και σε τίποτα. Με φώναξε και ο παραγωγός στο γραφείο του, ο Τσιτσίγκος παίρνει όλη την ώρα τηλέφωνα. Ούτε στο χειρότερο μου εχθρό αυτό που τραβάω. Μου φαίνεται θα αργήσω κι εγώ τα χάπια.
Εγώ θα τα κόψω. Ωραία, τότε να μου δώσεις τα δικά σου, γιατί τώρα πήρε μένα η μπάλα. Σαβά. Εσύ που ήσουν εκεί κατάλαβες τίποτα? Όχι, κυρία Σούλα. Κυρία Σούλα. Ναι, τι θες? Τα δικά μου τα χάπια πού είναι? Τα έχω εγώ στο κομωδίνο μου. Για να πάω να τα πάρω γι' αυτό. Είναι κλειδωμένα, Σάβα μου. Θα σου τα δίνω εγώ, όταν πρέπει. Σούλα? Σίση? Τι κάνεις εδώ, έπαθε κάτι μπία? Όχι, δεν ξέρω δηλαδή ακόμα, δεν πήγα από το τρελάτικο, τώρα θα πάω. Πώς από εδώ? Μη μου είχε πει η κυρία Μπία ότι έχεις μαγαζί εδώ, αλλά τυχαία σε πέτυχα. Πάω στα γραφεία του κόμματος για να αφήσω αυτά. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Θα την ψηφίσεις, έτσι? Εγώ σε βοήθησα όταν χρειάστηκε. Δεν το είχα σκοπό, αλλά αφού μου το ζητάς αχάρη. Θα την κάνω εγώ αυτή, ρυθμιστή του πολιτεύματος. Χαρά στο κουράγιο σου. Δεν μου λες? Τι είναι αυτά που μου λέει η Μπία, τρώγεστε στην πυρκαγιά? Έχουμε γίνει κόλλος. Γιατί? Άστα, στην αρχή όλα τα πυρά πέφταν πάνω της, αλλά τώρα το πράγμα έχει χάσει κάθε έλεγχο. Έχουν σφαχτεί όλοι με όλους. Δηλαδή? Γρήγορα, γρήγορα, πες και κλείδωσε! Κλείδωσε, κλείδωσε! Τι ήταν αυτό! Την έπιασε! Ποια? Η ενδυματολόγος στη Δελιδά! Αυτή που κάνει τη Δελιδά! Αυτή που έκανε τη Δελιδά! Είμαι από το περιοδικό Ημέρα. Ήρθα να κάνω ένα ρεπορτάζ για τα γυρίσματα της σειράς. Και αν έχετε χρόνο, να μου δώσετε και μια συνέντευξη. Όχι, βεβαίως. Να σας δώσω μια συνέντευξη, γιατί μπορεί να είναι και τελευταία. Από το περιοδικό Ημέρα, είπατε. Βρήκε την ημέρα. Τάμι Τσανάκα, υποψήφια βουλευτής δεύτερων Αθηνών. Βήτα. Βήτα. Βήτα είναι. Βήτα. Χάρηκα. Πείτε μου λοιπόν, κυρία Μπέκου, επειδή βλέπω μια περίεργη κινητικότητα σήμερα, πώς είναι τα πράγματα εδώ στην πυρκαγιά? Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε μια χαρούμενη παρέα και αυτό βγαίνει στον κόσμο. Ναι. Ναι, και όλα λειτουργούν άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Τι ήταν αυτό? Τα όργανα άρχισαν. Τι μου λες? Και χειρότερα. Οι φροντιστές έχουν πλακωθεί με τους ηλεκτρολόγους, οι ηθοποιοί με τους καμεραμέν, οι ηχολήπτες με τους ενδυματολόγους, ο σκηνοθέτης με τον βοηθό του. Άστα, σου λέω, χαμός. Περπατάς και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Άσε την κυρία Μπία που είναι στα μαχαίρια με τον Γιώργο. Α, στάπε. Τι του βρήκε, ήθελα να ξέρα. Πώς, είναι ωραίος άντρας. Πολύ ατσαλάκωτος, βρε παιδί μου. Τώρα, άμα ο άντρας έτσι δεν έχει μια τρέλα πάνω του. Τι να τον κάνω εγώ τον άντρα, μα του λέω, πήγαινε πουλάκι μου και κάνε αυτό και σκίζεται να το κάνει. Πάνω στην εβδομάδα τον έχω βαρεθεί. Α, είσαι τέτοιος τύπος εσύ. Η σχέση σου, λέω, μου θέλει ένταση, όχι λουλούδια. Λουλούδια έχει και επιτάφιος. Δεν είναι πάλι αυτή. Τι τούτο? Εμένα είπε τούτου, αντεχέσου. Τι? Ξέρεις σε ποια μιλάς, ρε, καρβουνιασμένο. Βουνιασμένο είσαι εσύ, είχα δε πουτά. Ποιαν είπες, ρε, είχα δε πουτά? Χιλιπόγιας. ¿Cómo me has dicho? Tú eres sorda también. Te digo cómo me has dicho. Sorda y gilipollas. Joder. ¿Cómo que tú conoces español? ¿Por qué? ¿Piensas que eres el único que conoce? Mi abuela es de Uruguay. ¿De dónde? Ay, venga, sordo. ¡De Uruguay! ¡Dale este batista! ¡No me cremiste tu magazín! ¡Dale! ¡José! ¡Sí, sí! ¡Dale esas clavias cosmos! ¡Dale tu magazín! ¡José! Αυτό γιατί με έβρισες πριν. Θα τα ξαναπούμε. Αντίος. 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 Επιτέλους, μπήκε και ένα σωστό άνθρωπο σε αυτό το μαχασί. Όπως σας έλεγα πριν, είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα. Το κράνος, γιατί το φοράτε? Εσείς, γιατί δεν το φοράτε? Βάλτε το γρήγορα. Βάλτε το. Ποιος να κρύβεται άραγε πίσω από τα απειλητικά τηλεφωνήματα? Το σκέφτομαι από το πρωί.
και περιμένω να μου έρθει μια ιδέα στο κεφάλι. Τι έγινε? Μια παρεξήγηση με τον Ιχολύπτη, δεν είναι τίποτα. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλή παρέα. Νομίζω ότι δεν έχει μέλλον αυτή η υπόθεση. Αισθάνομαι ότι έχουμε μπει σε ένα σκοτεινό τούνελ, γεμάτο μυστικά. Κάπως σκοτεινό δεν είναι το πλάνο. Είναι κάποιος συμβολισμός. Κι εγώ έτσι νόμιζα, αλλά τελικά το παιδί από εδώ ήρθε στα χέρια με το φωτιστή και έγινε μια παρεξήγηση. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Όταν λέτε δεμένοι, Φιόγκος. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να μας βγάλει στην έξοδό του. Τον πέτυχε! Κι αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ, μητέρα! Δεν το βλέπεις ότι η υπόθεση του παρανοϊκού εμπριστή είναι το προσωπικό σου στίχημα με τη μοίρα! Είναι... Τον είπε Σαβουρό... Καταλαβαίνετε. Ποιος? Η Τάμι. Η Τάμι είναι αυτή. Κυκλοφόρησε μια φήμη δηλαδή στο στούντιο και έγινε μια παρεξήγηση με τον καμεραμάν, αλλά κατά τα άλλα... Είστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Αγιά σου. Γιατί κοιτάτε συνέχεια προς τα πάνω? Όχι, μην το λες. Κοιτάω και δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Κάτι με τον ενδυματολόγο. Δεν έχω καταλάβει τι. Μα καλά, σκηνοθέτης δεν υπάρχει να τα δει αυτά. Ε, πώς, με τον βοηθό του. Πού? Που είδαμε πριν τα αίματα, εκεί. Με ζητήσατε πύραρχε, Βερόνικα Δεσίλα. Συγγνώμη, εσείς δεν παίζετε στη σκηνή? Παίζω, πώς δεν παίζω? Και γιατί δεν είστε στο γραφείο? Σήμερα λέω να τα πω από εδώ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ο φροντιστής μας ήταν αυτός. Πώς αισθάνεστε? Θέλετε να μιλήσουμε? Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Μπλέξατε σε μια κατάσταση, κυρία Μπία, χωρίς να θέλετε. Χωρίς να φταίω. Κάποιος άλλος μπορεί να σας έμπλεξε. Ή κάποιες άλλες. Ποιες άλλες? Δεν ξέρω. Λέω. Γιατί πράγμα ακριβώς μου μιλάς? Εσείς για ποιο πράγμα θέλετε να μιλήσουμε? Τι έγινε, ρε παιδιά, βόμβα έπεσε? Σε 5 λεπτά στο πλατό. Στο διάλογο ψώνια εδώ μέσα. Έλα ρε Σύση, πού είσαι και εσύ το σύνορα? Πήγα να πάρω τις καινούργιες αφίσες της Χαζής. Ναι, θα βγάλει τώρα και λόγο. Πριν από κάποια χρόνια με είχαν διώξει από εδώ κακήν κακός. Ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Η σημερινή όμως την ξεπέρασε. Παρ' όλα αυτά δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο πολύ μου είχατε συμπαρασταθεί τότε. Είναι δυνατόν ποτέ να σας το ξεπλήρωνα εγώ έτσι? Για όνομα του Θεού. Δεν έχω δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα σε κανέναν από εσάς. Ποτέ. Ίσως μόνο σε έναν. Και του ζητάω ειλικρινά συγγνώμη. Τελειώνοντας, πιστεύω ότι ο Καβάφης εκεί που λέει «αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις», μιλάει για κάποια παλιά του γκόμενα. Γιατί έτσι είναι, γυναίκες, κυρία. Απ' τη μια τους δίνεις τα πάντα και απ' την άλλη την κάνω με τον κολλητό σου. Πιστεύω ότι το ίδιο θα πάθει κι αυτός. Αν και έχω ακούσει και κάτι άλλα, αλλά δεν θέλω να τα πω τώρα. Καλύτερα. Πηγαίνετε έξω, θα συνεχίσουμε την άλλη ώρα. Καλά είμαι. Δεν μπορεί μέσα σε 2 μέρες να σβήσουμε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε μαζί. Είναι τρελό. Καλύτερα να σβήσουμε αυτές τις 2 μέρες. Εγώ πρώτη. Δεν με νοιάζει ούτε ποιος με φάντησε. Αυτό. Δεν με νοιάζει τίποτα. Αρκεί να ξαναγίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Τι λέτε? Μπράβο! 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 Μπράβο!
συνάδελφοι, μέσα στα πλαίσια του γενικότερου κλίματος ενότητας που έχουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ένας δικός μας άνθρωπος κατεβαίνει σε εκλογές. Και έχουμε χρέος και καθήκον να στηρίξουμε την εναλλακτική αυτή πρόταση. Τάμι Τσανάκα, γιατί η Ελλάδα είναι γυναίκα. Μπράβο! 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 Τζίφος. Εδώ είστε. Ναι. Η κυρία Κέτη και η κυρία Μπία αποκοιμήθηκαν στην τηλεόραση. Δεν θα πάνε στα κρεβάτια τους. Είναι κουρασμένες, άστες. Δεν πέρασαν και λίγα αυτές τις μέρες. Δεν κοιμήθηκες ακόμα? Όχι. Σκέφτεσαι, ε? Τι πράγμα να σκέφτω? Δεν ξέρω. Μπορεί να σκέφτεσαι τι θα κάνεις αύριο. Ποια έχει σειρά? Δεν καταλαβαίνω. Λέω. Πρώτα η ατυχία χτύπησε την κυρία Κέτη, μετά την κυρία Μπία, μετά... ποιον? Φαντάζομαι αυτόν που του αξίζει περισσότερο. Πολύ λογική σκέψη αυτή για μνήμονα. Έχω μάθει τόσα πράγματα τώρα κοντά σας, όλο αυτόν τον καιρό, κυρία Σούλα. Απλώς δεν έμαθες και όλα όσα θα ήθελες να μάθεις. Θα τα μάθω. Πολύ σίγουρος είσαι. Η κυρία Κέτη είπε ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. Και δυνατοί. Συμφωνώ. Αλλά στη ζωή δεν εξαρτώνται και όλα από μας. Παίζουν ρόλο τα εμπόδια που θα βρούμε στο δρόμο μας. Οι αντίπαλοι που θα συναντήσουμε. Εγώ δεν έχω αντίπαλο. Σωστά. Εσύ είσαι ο καλούλης και αγαθούλης Άβας. Γιατί να έχεις αντίπαλο? Ίσως πάλι και να έχω, δεν ξέρω. Και να είναι τόσο ασήμαντοι που να μην τους υπολογίζω καθόλου. Μπορεί αυτός που μας φαινότανε ασήμαντος παλιά να μην είναι τώρα. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Το βλέπω. Καληνύχτα. Σάβα! Τι? Θα περιμένω. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Πω πω γουστάρω να βλέπω.